Είσαστε πάντα συντονισμένοι στον Αρκαδία 938. Ακούτε την έκτακτη ενημερωτική εκπομπή για τις εκλογές 2023. Γιώργος Φιλιόπουλος στο μικρόφωνο, μαζί με ο Γιώργος Αναγνωστόπουλος στη ρύθμιση των ήχων. Και έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον υποψήφιο στην Αρκαδία με την ΟΚΔΕ, τον κύριο Σωτήρη Καρδάση. Καλησπέρα σας, κύριε Καρδάση. Καλησπέρα, κύριε Λιόπουλε, σας και στους ακροατές σας. Είναι δεύτερη σας παρουσία στο σταθμό μας, καθώς έχετε και αυτό το δικαίωμα, βέβαια, να πούμε. Λοιπόν, πώς την βλέπετε την προεκλογική εκστρατεία, όπως έχει εξελιχθεί αυτή? Έχουμε πολλές παροχές, έχουμε πολλές κοστολογήσεις, έχουμε επιθέσεις εντός, θα λέγαμε, περισσότερο των ίδιων κομματικών ομάδων, αν θέλετε, ή συνδυασμών κομματικών ομάδων περισσότερο. Εσείς κάτι πώς την κρίνετε την κατάσταση? Θεωρείτε ότι επιβεβαιώνεται πως ουσιαστικά διακύβευμα δεν υπάρχει ουσιαστικό, αλλά είναι μόνο το μοίρασμα? Ναι, καταρχάς να πω για τους ακροατές μας που δεν ήταν την προηγούμενη φορά, μια σύντομη πάλι παρουσίαση της οργάνωσής μας. Βεβαίως. Η ΟΚΔΕ, η Οργάνωση Κομμουνιστών Διεθνιστών Ελλάδας, είναι μια εργατική κομμουνιστική οργάνωση στο ρεύμα του επαναστατικού μαρξισμού και του τροτσκισμού. Κατεβαίνουμε αυτόνομα σε όλες τις περιφέρειες πανελλαδικά και στο ψηφοδέλτιά μας βρίσκονται αγωνιστές, εργαζόμενοι, φοιτητές, συνδικαλιστές που ήταν στην πρώτη γραμμή των αγώνων όλα τα τελευταία χρόνια και παλιότερα, ενάντια στους αντεργατικούς νόμους της κυβέρνησης, στους εκπαιδευτικούς νόμους της κυβέρνησης, ενάντια στις κουντικές απαγορεύσεις, στο lockdown. Ναι. Κτλ. Αυτούς και αυτούς θέλουμε να εκφράσουμε τον κόσμο της εργασίας, τους φτωχούς, τους καταπιεσμένους. Τώρα, συγκεκριμένα για το ερώτημα που θέσατε, το είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, να το διατυπώσουμε έτσι πάλι λίγο πιο με μεγαλύτερη ευκρίνεια. Η κατάσταση είναι πάρα πολύ, θα λέγαμε, νοσηρή, το πολιτικό σκηνικό, δηλαδή όπως διαμορφώνεται, και με τις αντιπαραθέσεις, με τη μορφή που παίρνουν αντιπαραθέσεις των μεγάλων αστικών μνημονιακών κομμάτων στα μέσα της εξαπάτησης. Και κυρίως αυτό το διακύβευμα, έτσι όπως είχαμε πει και την προηγούμενη φορά, είναι ότι είτε στηθείται αυτοδύναμη κυβέρνηση, είτε κυβέρνηση συνεργασίας, πρέπει πάση θυσία οι εργαζόμενοι να είμαστε οι εργαζόμενοι και φοιτητές στο δρόμο για να την κάνουν αδύναμη, να μην μπορεί να εφαρμόσει την ίδια αντιλαϊκή πολιτική των ιδιωτικοποιήσεων, της έκρηξης ακρίβειας, της φτώχειας, της ανεργίας. Είναι δηλαδή, ναι, αυτό είναι το βασικότερο. Να σας ρωτήσω κάτι, κύριε Καρδάση. Ναι, ναι. Μετά από εσάς, έχουμε προγραμματισμένη μια συνέντευξη με υποψήφιο βουλευτή της Ανταρσία. Ναι, ναι. Δεν έχετε κοινές ιδεολογικές, κοινούς ιδεολογικούς σχετικά, σε γενικό επίπεδο, προσανατολισμούς με ένα τέτοιο κόμμα το οποίο τιτλοφορείται αντικαπιταλιστική αριστερή συνεργασία για την ανατροπή? Δεν θα μπορούσατε να έχετε μια συνεργασία δηλαδή με τέτοιους χώρους, έστω και εκλογική συνεργασία? Εννοώ, αυτό εννοώ. Το βασικό είναι έτσι η ενότητα στους αγώνες στον δρόμο, όπου εκεί έτσι υπάρχει, θέλουμε από κοινές διαδηλώσεις, γιατί αυτό... Έτσι, κοινές διαδηλώσεις, κοινές απεργίες, κοινές συγκεντρώσεις βοηθάνε έτσι και στο να οι εργαζόμενοι να έχουν μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση, ναι, να παλεύουμε έτσι όλοι μαζί απέναντι στην ίδια πολιτική. Δεν ρώτησα αυτό, κύριε Καρδάση. Είναι γεγονός, ναι, ιστορικά. Θα ολοκληρώσω λίγο, ναι. Ναι, θα ολοκληρώσω. Δεν ολοκληρώσα την απάντηση. Αλλά δεν απαντάτε όμως. Δηλαδή, είναι γνωστό ιστορικά ότι η αριστερά στην Ελλάδα πάσχει, σε εισαγωγικά πάσχει, από το κατακερματισμό. Αυτό κάποια στιγμή το ΠΑΣΟΚ, θεωρητικά τουλάχιστον τα λέμε τώρα, ξέρω ότι διαφωνείτε με αυτό, αλλά το ΠΑΣΟΚ θεωρείται ότι μπόρεσε να συγκεντρώσει μεγάλο κομμάτι αυτής της τάσεως της ιδεολογικής και της κοινωνικής και μπόρεσε να είναι για πάρα πολλά χρόνια κυρίαρχο κόμμα. Κάποιοι λοιπόν λένε ότι αυτός ο κατακερματισμός είναι που ευνοεί τη Νέα Δημοκρατία εν προκειμένου, η οποία παίρνει συνεχώς μια μειοψηφία του ελληνικού λαού, αλλά την οποία την έχει γιατί λειτουργεί ως συνεκτικός, έτσι, έχει μεγαλύτερη συνεκτικότητα και ευνοείται ακριβώς το γεγονός ότι τα μικρά αριστερά προοδευτικά κόμματα, όπως είναι το δικό σας, προτιμάνε να κατεβαίνουν αυτόνομα, όπως είπατε και εσείς και το τονίσατε και όλες και καλά κάνατε, από το να συμμαχήσουν κατά κάποιο τρόπο για να μπορέσουν να προσελκύσουν προφανώς και περισσότερους ψηφοφόρους. Σε αυτό τι έχετε να απαντήσετε? Ναι, αυτό που θέλω, θα ολοκληρώνω και πριν στην απάντηση, αυτό που θέλω να πω είναι ότι χρειάζεται έτσι εμείς αυτό προτάσουμε, έτσι ένα πρόγραμμα σωτηρίας, έτσι ένα επαναστατικό πρόγραμμα πάνω σε κάποια συγκεκριμένα πράγματα, κάποια τα είχαμε πει προηγουμένη φορά, θα πω έτσι και στη συνέχεια παρακάτω ποια είναι αυτά. Αυτό έτσι είναι πολύ σημαντικό να προβληθεί και σε αυτές τις εκλογές. Η Ανταρσία έτσι δυστυχώς
δυνάμεις της έτσι έχουν πάει είτε προς το ΚΚΕ είτε προς το ΜέΡΑ25. Σαν Ταρσία. Έχουν φιλορροήσει, ναι, ναι, φυσικά. Α, έχουν, εννοείται, έχουν φύγει από την Ανταρσία και έχουν πάει. Έχουν πει για την Ανταρσία, καλούν τη στήριξη του ΚΚΕ, είτε ναι. Ήταν πάλι στην Ανταρσία και πλέον στο ΜέΡΑ25. Ανοιχτά, mm-hmm. Κατεβαίνω μαζί του. Δεν είναι κάτι. Αυτό είναι γνωστό, ναι, όχι, γνωστό, ναι, γενικά. Ναι, ναι, ναι. Και γενικά καταλαβαίνετε έτσι ότι αυτή η κατάσταση, αν θέλετε, είναι και η πολιτική που εφαρμόζει παλιότερα ο ΣΥΡΙΖΑ, η ενότητα της αριστεράς γενικά και αόριστα. Έτσι, ναι, ήξα αφήξεις, ναι, μεν αλλά. Και στο τέλος έτσι όμως και με τους τραπεζίτες και με τον ελληνικό λαό, και στο τέλος έτσι επέλεξε στρατόπεδο τους τραπεζίτες, εφάρμοσε έτσι, ψήφισε και εφάρμοσε το μνημόνιο. Ναι. Η ίδια λογική είναι, η ίδια βάση. Έτσι, δεν λέω ότι εννοώ, η ίδια λογική στον πυρήνα της. Ενότητα της αριστεράς, γενικά και αόριστα, θολές θέσεις, ναι, μεν αλλά, οι οποίες έτσι όταν φτάσει μια κατάσταση πρέπει να πάρει ξεκάθαρη θέση, όπως το 2015 το δημοψήφισμα mm-hmm. και το τρίτο μνημόνιο, ο ΣΥΡΙΖΑ, η λογική αυτή μάλλον. Που τα εξεφράζει τότε ο ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, αυτό είναι ενδιαφέρον που λέτε. Ναι, οδηγεί σε αυτή, δηλαδή, ναι, εκεί. Το δημοψήφισμα του 2015, το οποίο ψήφισε όχι στο σχέδιο, στο μνημόνιο, ας πούμε, στη συμφωνία, ναι, ναι, στο ναι, memorandum, ναι. Δηλαδή. Λέτε εσείς ότι μετά ο ΣΥΡΙΖΑ ως γνωστόν, κατά την άποψή σας και βέβαια κατά την άποψη και της Νέας Δημοκρατίας, πρόδωσε αυτή την επιλογή του ελληνικού λαού. Φαντάζομαι συμφωνείτε σε αυτό. Όχι, δεν συμφωνούμε με τη Δημοκρατία. Η Δημοκρατία στηρίζει τον ναι. Ότι πρόδωσε την ψήφο του ελληνικού λαού στο δημοψήφισμα ο κ. Τσίπρας. Ναι, απλά είναι υποκρισία αν το λένε αυτό. Αυτοί ναι, που ναι, έχουν ναι, 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 ναι. Απλώ το λένε. Ναι, συμφωνώ ότι γιατί και οι ίδιοι μέσα στη λογική είναι όπω είπατε κτλ. Ναι. Τώρα όμω, μετά γιατί στι δεύτερε εκλογέ του 2015, γιατί ψηφίστηκε πάλι ο κ. Τσίπρας όμω. Κοιτάξτε, αυτό που έκανε ο Τσίπρας για μα το 2015 το δημοψήφισμα την ίδια νύχτα, δεν υπάρχουν νικητέ και χαμένοι ενώ. Υπήρχαν συγκεκριμένοι χαμένοι, όλοι αυτοί έτσι, που είχαν στηρίξει τον νέο εργοδότε ή οι καπιταλιστέ στην Ελλάδα, έτσι, τα μεγάλα μέσα μαζική ενημέρωση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, όλοι αυτοί είχαν δεχτεί τον νέο, υπήρχαν χαμένοι. Και αυτό που έκανε ο Τσίπρας εκείνο το βράδυ, δεν υπάρχουν νικητές και χαμένοι, που έλεγε και που εφάρμοσε το επόμενο διάστημα, ήταν ένα κοινωνικό πραξικόπημα. Ήταν κοντά στη θέση του ελληνικού λαού αυτό το πράγμα που έκανε. Ο ελληνικός λαός θεωρείται ότι με το όχι στο δημοψήφισμα ψήφισε έξοδο από το ευρώ. Ψήφισε όχι συνέχεια στο μνημονίο. Ναι. Άρα έξοδο από το ευρώ. Όπως ήταν ναι, τότε. Ναι, στήριξε μια. Ναι, με τον εκπιασμό που υπήρχε το εκείνο το διάστημα. Ναι, αλλά δεν ήταν το ερώτημα, κύριε Καρδάς, δεν ήταν το ερώτημα του δημοψηφίσματος αυτό. Το ερώτημα του δημοψηφίσματος είναι, σας αρέσει αυτή η συμφωνία η συγκεκριμένη. Ναι. Όχι. Και είπε όχι ο ελληνικός λαός και ο Τσίπρας έκανε μια χειρότερη. Χειρότερα, έτσι, καλύτερη θεωρεί ο ίδιος, βέβαια. Ο ίδιος λέει καλύτερη. Εντάξει, επίση θεωρούσε ότι είναι και αριστερό. Εντάξει, οκ. Okay. Αυτό που θέλω να πω τέλο πάντων είναι ότι ψήφισε τον τρίτο μνημόνιο κατά καλό καιρό, 15 Αύγουστο. Ναι. Και μετά, ούτε από ένα μήνα, έκανε εκλογέ. Mm-hmm. Φυσικά ο κόσμο ήταν. Ο κόσμο, οι εργαζόμενοι, όλοι ήταν στι διακοπέ. Ξαφνικά γυρίσανε, είχαν ένα ψοκαριστή. Δεν ήξεραν ακριβώ τι είχε γίνει. Όλα αυτά γίνανε έτσι πολύ λίγε μέρε. Θεωρείτε δηλαδή ότι. Εξελίξει που, που ακόμα και σε πολιτικέ οργανώσει ολόκληρε δεν καταφέραν να εξηγήσουν τόσο γρήγορα. Πώς θα διαλάξανε ο κόσμος. Ναι, δεν είναι. Ουσιαστικά δηλαδή εδώ λέτε ότι φάρπαξε την ψήφο. Ναι, εξαπάτησε τον ελληνικό λαό προφανώς. Και μετά μια τετραετία, έτσι, την επόμενη μέχρι το 19, ψήφισε και φάρμοσε όλα αυτά τα μέτρα. Τώρα δεν έχουμε και τον χρόνο να τα αναλύσουμε. Για του ηλεκτρονικού πληστηριασμού, ναι, ναι. Για τα εκπαιδευτικά πολλά μέτρα, για τα iPad. Για το ασφαλείο όμω κατρούγκαλο, έτσι, για να μην τα ξεχνάμε. Και το βασικότερο είναι ότι έκανε. Έδωσε στη Νέα Δημοκρατία 40% το 2019. Γιατί ο Τσίπρας και η ΣΥΡΙΖΑ, η πολιτική αυτή που έκανε το όχι ναι σε μια νύχτα σε όλα τα μνημόνια, είναι που έδωσε. Ναι, αν ο κύριος Τσίπρας πιστεύετε. Δεν εφήρμοζε όπως το περιγράψατε εσείς, αυτό που ψήφισε ο ελληνικός λαός το 2015 στο δημοψήφισμα, έτσι. Εάν το εφήρμοζε ο κύριος Τσίπρας, δηλαδή έλεγε κανένα μνημόνιο. Και λοιπά και λοιπά. Πόσο θα έπαιρνε η Νέα Δημοκρατία εάν φτάναμε σε εκλογές το 2019, γιατί κατά την άποψή μου θα κάναμε εκλογές το 2015 και θα κέρδιζε ή από τότε η Νέα Δημοκρατία. Καταλαβαίνετε τι σας λέω. Δηλαδή έχουμε μπει σε μια. Η Ελλάδα βρίσκεται σε μια συγκεκριμένη διαδικασία εδώ και χρόνια. Είναι μέλος μιας νομισματικής ένωσης. Εσείς το δικό σας επαναστατικό, όπως είπατε, πλαίσιο, πώς μπορεί να εφαρμοστεί ρεαλιστικά, έστω και σε εξειδικευμένα θέματα, μέσα σε ένα τέτοιο πλαίσιο. Να πω πρώτα απ' όλα έτσι ότι υπάρχει μια, για να μην το παραβλέπουμε και αυτό, μια κρίση. Η ελληνική οικονομία υποστηρίζει την χρηματοδοτική διαρκεία από το 10 και μετά. Και η ιταλική.
και Ιταλική. Ναι, δεν διαφωνώ. Αυτό. Απλά το σημαίνει ότι πρέπει λίγο να κοιτάμε τη ρίζα του προβλήματος. Ναι. Ναι, υπάρχει αυτή η κρίση που λέτε. Και έχει βγει από το 10 και μετά, έχει κάνει την κατάσταση χειρότερη στην οικονομία. Τα είχαμε πει την προηγούμενη φορά, ήταν από βιομηχάνηση που ενίσχυσε και το κλείσιμο χιλιάδων επιχειρήσεων, του δεκάδες εργαζόμενους που μείναν σε μια νύχτα. Αυτά είναι γνωστά. Είναι γνωστά. Αυτό που θέλω να τονίσω είναι ότι αυτά δεν αντιμετωπίζονται με εύκολες λύσεις τύπου ΣΥΡΙΖΑ, προοδευτικές, πολλά εισαγωγικά διακυβερνήσεις. Η λύση υπάρχει και εναλλακτική υπάρχει, αλλά είναι δύσκολη. Ποια είναι η εναλλακτική, θέλω να μας πείτε. Αυτό ακριβώς είναι. Η εναλλακτική λοιπόν είναι να συνεχίσουμε τους αγώνες των τεμπών, λαϊκές κινητοποιήσεις, οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα από τις γενικές συνελεύσεις και οι φοιτητές στην νεολαία γενικότερα να βγούμε δηλαδή στον δρόμο και να οργανώσουμε, να φτιάξουμε τα δικά μας όργανα αυτοοργάνωσης, τα οποία θα οργανώνουν τους αγώνες μας και θα ανατρέξουν. Αυτό υπήρξε μια βερσιόν τέτοια, όχι με εσάς ή με το δικό σας χώρο κτλ. Μια βερσιόν τέτοια υπήρξε με τους λεγόμενους αγανακτισμένους, οι οποίοι πολύ γρήγορα, όπως βέβαια θα ξέρετε, φαντάζομαι καλύτερα από μένα, καπελώθηκαν από κόμματα, έτσι. Τότε στο Σύνταγμα, ξέρετε. Κοιτάξτε, το κίνημα των αγανακτισμένων, ναι, εντάξει, είναι άλλη συζήτηση αυτή. Το κίνημα των αγανακτισμένων δημιούργησε έτσι και έπεσε πολλά πράγματα. Δημιούργησε μια μεγάλη πολιτική κρίση. Έτσι. Ήταν άλλη συγκυρία, βέβαια. Δημιούργησε και πολιτική. Όχι, για να ξεμείνει δημιούργησε μια άλλη συγκυρία. Έτσι, δεν, το κίνημα θεωρείτε ότι το ίδιο το κίνημα δημιούργησε τη συγκυρία. Και όχι ότι δημιουργήθηκε το κίνημα από τη συγκυρία. Θεωρούμε ότι υπήρχε προφανώς μια πρώτη ύλη. Η ενέξη της πρώτης μνημονίου του 2010 υπήρχαν επίσης αγώνες στο προηγούμενο διάστημα, το Δεκέμβριο του 2008 με τηλεφωνία του Αλέξη Γορόπουλου, του φοιτητικού κίνημα του 2006. Υπήρχαν και τι αγώνες και πριν το 2010 που προετοίμαζαν το κίνημα των ανακτισμένων. Σίγουρα. Εντάξει, θα έχουμε διαφορετική αντίληψη για τον ιστορικό υλισμό, αλλά δεν πειράζει. Αυτό θα το βρούμε κάποια στιγμή. Ναι, δεν νομίζω να αφορά του ακροατέ μα όμω αυτό το θέμα και τον ιστορικό. Όχι, αλλά είναι για ποιο λόγο κινούνται κάποια πράγματα. Αυτό που θέλω να τονίσουμε είναι και με την κατανόηση αυτέ τι εκλογέ είναι ότι δεν υπάρχουν εύκολε λύσει ή δεν λύνονται στι κάλπε. Αυτό όμω που διακυβεύεται είναι το να ενισχυθεί η επαναστατική αριστερά. Αυτό που πιστεύουμε εμεί, έτσι, αν όγδε επαναστατική αριστερά, να είναι πιο δυνατή η φωνή μα, ώστε να είναι πιο δυνατοί αγώνε έξω στι αγωγέ. Να σα ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Καρδάση. Για να μπορούμε να εφαρμόσουμε και όλα αυτά που θέλουμε. Να σα ρωτήσω κάτι άλλο, γιατί και εγώ βγήκα μαζί βέβαια με κόσμο μετά τα Τέμπη και τα λοιπά, γιατί και εγώ έχω γιο ο οποίο είναι τώρα του χρόνου πιθανώ θα μπει στο πανεπιστήμιο. Λοιπόν, και τι έγινε, δηλαδή, θα σας πει κάποιος, και τι έγινε που βγήκε ο κόσμος για τα Τέμπη στο δρόμο? Η κυβέρνηση συνέχισε κανονικά να παίρνει τις αποφάσεις που έπαιρνε και βέβαια υποτίθεται ότι έκανε, σε εισαγωγικά το υποτίθεται το βάζω, γιατί φαντάζομαι έτσι πιστεύετε, υποτίθεται ότι έκανε και μια διερεύνηση για ποιο λόγο έγινε αυτό το πράγμα, το τραγικό δυστύχημα στα Τέμπη, και τελείωσε υπόθεση. Αυτή τη στιγμή, όπως ξέρετε, ο κύριος Καραμαλής, ο οποίος παραιτήθηκε από Υπουργός Συγκοινωνιών, Μεταφορών και Συγκοινωνιών, κατεβαίνει κανονικά ως υποψήφιος βουλευτής, γιατί όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, θα κριθεί από το λαό. Εάν ο λαός, σε εισαγωγικά ή χωριστό, ψηφίσει τον κ. Καραμαλή, τι θα σημαίνει αυτό, κατά την άποψή σας? Καλά, τώρα τι να. Δεν νομίζω ότι θα ψηφιστεί, υπήρχε και κινητοποίηση. Δεν θα ψηφιστεί ο κ. Καραμαλής στις Σέρες. Εντυπωσιακή άποψη, κύριε Καρδάση. Μακάρι δηλαδή. Την ειδοποίηση που έγινε στο δομολογικό του γραφείο προχθές. Ναι, την είδα. Μα αυτό θα τον βοηθήσει, κύριε Καρδάση. Αυτό θα τον βοηθήσει. Κατά την άποψή μου, βέβαια. Εντάξει, δεν ξέρω. Τέλος πάντων. Κοιτάξτε, εγώ τώρα το λέω και παίρνω και μια θέση που κανονικά δεν μας επιτρέπεται, σε εισαγωγικά βέβαια. Εννοείται ότι έχουμε όλες τις θέσεις μας, ακόμα και δημοσιογράφοι. Αλλά μακάρι να μην βγει ο κύριος Καραμαλής, το λέω ευθαρσώς, γιατί έγινε αυτό που έγινε, τουλάχιστον να υπάρξει κάποια ηθική δικαίωση που λέμε, σε εισαγωγικά. Αλλά ο κύριος Καραμαλής θα βγει πρώτος στις Σέρες. Λόγω ονόματος. Είναι γνωστό. Φαντάζομαι το ξέρετε αυτό. Τι σημαίνει Σέρες. Ξέρουμε τι σημαίνει θέση, όπως ξέρουμε έτσι και τι σημαίνουν πολιτικοί σεισμοί, όπως οι εκατομμύρια άνθρωποι που βγήκαν μετά τα Τέμπη στον δρόμο. Γιατί υπάρχει μια μελέτη που λέει ανοιχτά ότι 2,5 εκατομμύρια κατέβηκαν άνω το 17. Συμμετείχαν σε μια κινητοποίηση. 2,5 εκατομμύρια. Στα Τέμπη, 2,5 εκατομμύρια, ναι. Ναι, 2,5 εκατομμύρια, ναι. Τουλάχιστον μια φορά σε μια διαδήλωση. Γιατί όπως και δεν είναι τυχαίο ότι εκείνη την περίοδο των Τεμπών, μετά τα Τέμπη, έπεσαν πολύ τα ποσοστά. Και τη Νέα Δημοκρατία δηλαδή, και δεν φαίνεται και ο ΣΥΡΙΖΑ να ενισχύεται από αυτό το πράγμα. Πράγμα που δείχνει έτσι και την γκάλυπτη αντιπολίτευση του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό είναι αλήθεια που λέτε.
Ναι. Τώρα από εκεί και πέρα, εμείς θεωρούμε ότι πρέπει έτσι να προχωρήσουμε, το είχα πει την προηγούμενη φορά, τις εθνικοποιήσεις, το μέρος της οικονομίας με εργατικό έλεγχο των μεγάλων επιχειρήσεων και των τραπεζών. Να ενισχυθεί η χρηματοδότηση, υγεία, παιδεία, δημόσιες συγκοινωνίες και φυσικά να αυξηθούν οι μισθοί και συντάξεις, τα χρήματα που πάνε σε μισθούς και συντάξεις. Να απαγορευτούν οι πληστηριασμοί και οι διακοπές ρεύματος, που είναι ανεκδίκητο αυτό πέρα από τον 21ο αιώνα. Να έχουμε έτσι ανθρώπους που χάνουν, φτωχούς, εργαζόμενους που δεν έχουν, πλέον τη ΔΕΗ, που οφείλεται στην ιδιωτικοποίηση αυτό το πράγμα, ότι οι λογαριασμοί είναι εκεί που είναι. Ναι. Να μην έχουν ρεύμα στο σπίτι τους ή να χάνουν το σπίτι τους, έτσι. Από τις μεγάλες τράπεζες. Βαριά φορολογία σε κεφάλαιο και πλούσιους για να υπάρξει και ένα μαζικό πρόγραμμα, για να γίνουν όλα τα παραπάνω και για να υπάρξει ένα μαζικό πρόγραμμα δημόσιων επενδύσεων. Και φυσικά η από ευρώ και Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί το είχαμε πει την προηγούμενη φορά, έτσι δεν γίνεται να εφαρμοστούν όλα αυτά εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωζώνης. Αυτά έτσι κάπως κωδικοποιημένα είναι το να πληρώσει, αυτό που λέμε το να πληρώσουν οι πλούσιοι, γιατί μέσα στιγμής πληρώνουν οι φτωχοί και οι εργαζόμενοι. Και δυστυχώς έτσι όσο πληρώνουν οι φτωχοί και γενικά οι από κάτω και με όλη αυτή τη δροσιότητα υπάρχει στο πολιτικό σκηνικό, δυστυχώς δεν βγαίνουν στα συμπεράσματα και ο κόσμος έτσι στρέφεται και πάρα πολύ, ειδικά η νεολαία σήμερα, στην αποχή. Επειδή με ρωτήσατε και πριν κάπως για να το συνδέσουμε. Ναι, βλέπετε αποχή δηλαδή. Βλέπουμε αποχή. Εμείς παλεύουμε για να ενάντια στην αποχή, στο να ενισχυθεί η αντικαπιταλιστική επαναστατική αριστερά. Είναι η μόνη λύση για μας. Όλες οι υπόλοιπες δεν είναι λύση. Όλες οι υπόλοιπες επιλογές κοινοβουλευτικές δεν είναι λύση και πρέπει να κερδιθεί ότι ο κόσμος. Οι νεολαία και εργαζόμενοι, γιατί νιώθουν αποκλεισμένοι από την κοινωνική πολιτική ζωή αυτού του τόπου. Και είναι στεταγμένο το έργο που γίνεται, γιατί και όσο εποχή και να υπάρχει, τα μεγάλα μνημονικά κόμματα θα φέρνουν τους μηχανισμούς τους και θα έτσι λειτουργεί. Έτσι θα λειτουργεί το παιχνίδι και η δημοκρατία τους έτσι θυμίζει όλο το περισσότερο. Λοιπόν, όχι, ναι. Είναι βασικά μια δημοκρατία των πλουσίων. Έτσι, και ο Μητσοτάκης είναι πρόεδρος των πλουσίων. Όπως και στη Γαλλία, δεν ακούνε καθόλου τους λαούς τους. Είχαμε πει έτσι για τη Γαλλία την προηγούμενη φορά, τεράστιες κινητοποιήσεις που υπάρχουν. Και από και εδώ που και που υπήρχαν, δηλαδή. Ναι. Δεν ιδρώνεται αυτή του. Θέλει παραπάνω πράγματα. Θέλει οργάνωση σωματεία, φοιτητικού συλλόγου των φοιτητών. Έτσι, μια μόνιμη. Ωραία. Κύριε Καρδάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συμμετοχή σας στην εκπομπή για δεύτερη φορά. Να σας ευχηθούμε καλή προσωπική επιτυχία στις εκλογές και, καλή επιτυχία βέβαια στην ΟΚΔΕ και στην Αρκαδία και στην Επικράτεια. Και καλή σας συνέχεια μέχρι την Κυριακή που έχουν απομείνει λίγες μέρες, βέβαια, λίγα 24 ώρα για να κάνετε τον προεκλογικό σας αγώνα. Ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Αρκαδία 938.